Η διδασκαλία δεν είναι τηλεοπτική παράσταση, φώναξαν οι εκπαιδευτικοί που βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Κρήτη, τονίζοντας την καθολική αντίθεσή τους στην τροπολογία για τις κάμερες στα σχολεία, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση που εντάχθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απαράδεκτη. Πλήθος διαμαρτυρόμενων συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω lockdown, νύχτα φέρνουν προς διαβούλευση, εικονική διαβούλευση και ψήφιση. Κατάπτυστα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια και τροπολογίες που θέλουν να μετατρέψουν το δημόσιο σχολείο σε ένα απέραντο reality show. Νομοσχέδια τα οποία γυρνάνε δεκαετίες πίσω το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση, με ένα και μόνο στόχο: την απόλυτη αποδόμηση και διάλυση του δημόσιου σχολείου. Μετατρέπει το μάθημα σε θέαμα. Τον καθηγητή και τον δάσκαλο σε τηλεπαρουσιαστή και τον μαθητή σε τηλεθεατή. Ο στόχος αυτής της τροπολογίας είναι: πρώτον, λιγότερη εκπαιδευτική στις τάξεις, μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των αναπληρωτών. Τα σχέδια αυτά θα μείνουν στα χαρτιά και δηλώνουμε με κάθε τρόπο ότι δεν θα εφαρμοστεί. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Ρέθυμνο. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο κατατιθέμενο μας σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που αυτή τη στιγμή εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού προσπαθεί να φέρνει μεγάλες ανατροπές στην εκπαιδευτική κοινότητα και στα παιδιά μας. Η κυβέρνηση την Παρασκευή 8 Μαΐου έφερε στη Βουλή μια ντροπολογία, θα την έλεγα, και όχι τροπολογία. Δίνουμε μια μάχη σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι η πρώτη αντίδραση απέναντι και στην τροπολογία και στο πολυνομοσχέδιο. Συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα με δράσεις. Ζητάμε βασικά τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για τον απλό λόγο ότι για τα παιδιά τους παλεύουν. Αυτά είναι μια συνέχεια όλων των κυβερνήσεων και να μην κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, ότι κτίζει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και στο πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Δημιουργεί ταξικούς φραγμούς με την εντατικοποίηση των σπουδών, δημιουργεί ταξικούς φραγμούς στο κομμάτι που αφορά την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα βάλει παραπάνω ταξικούς φραγμούς, αυξάνοντας τα παιδιά ένα τμήμα. Θα βάλει την αξιολόγηση μέσα στα σχολεία. Θέλει να έχει ένας μαθητής μόνο ικανότητες και δεξιότητες που θα ζητάει αύριο μια επιχείρηση. Απαιτούμε όλα τα παιδιά να έχουν μάσκες και γάντια δωρεάν από το κράτος.